Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση του πατέρα Αντωνίου και την Κιβωτού. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε και τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησία Online. Καλησπέρα, Ανδρέα, και σε σένα. Για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλησπέρα, Ανδρέα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Την απόφαση του εισαγγελέα για... Με ακούτε? Ναι. Ωραία, είχαμε χθες την απόφαση του εισαγγελέα, λοιπόν, για παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι μια απόφαση τελεσίδικη, είναι η πρόταση του εισαγγελέως προς το δικαστικό συμβούλιο, με την οποία κρίνει τον πατήρ Αντώνιο ότι εκμεταλλεύτηκε και ότι χειραγώγησε τα παιδιά από θέση ισχύως, δηλαδή για εκμετάλλευση ανηλίκων με σκοπό την ασέλγια καθέξιν, κατά συρροή. Αυτό ήταν η αρχική κατηγορία που αντιμετωπίζει ο ιερέας τη Κιβωτού του κόσμου. Να το σημειώσουμε κιόλας, γιατί γράφει εδώ, κυρία Λούργη, ένα κακούργημα. Ποιο είναι αυτό το κακούργημα? Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να δούμε λίγο τι γίνεται. Εδώ λοιπόν είναι δίκη για κατάχρηση ανηλίκων. Σωστά. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Άρα παραπομπή σε δίκη για κατάχρηση ανηλίκων. Ζητάει ο εισαγγελέας. Για κατάχρηση ανηλίκων με σκοπό την ασέλγεια κατά συρροή. Αυτό ήταν οι κατηγορίες του. Άρα για ασέλγεια ανηλίκων. Ακριβώς. Άρα σε δίκη για ασέλγεια ανηλίκων. Είναι σωστά. Πολύ σοβαρό το όλο θέμα. Βέβαια. Ουσιαστικά ο εισαγγελέας, αυτό το οποίο αναφέρει, είναι ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν σε θέση ισχύως και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του 18χρονου και του 15χρονου με σκοπό να τους παρασύρει σε πράξεις οι οποίες προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Να πούμε ότι οι καταγγελίες έλαβαν χώρα όταν ήταν 14 ο μικρότερος και 17 ο άλλος άνθρωπος, κατήγορος του πατρός Αντωνίου. Να πούμε όμως ότι ο πατήρ Αντώνιος από την αρχή αρνείται κατηγορηματικά τα πάντα. Αυτό το οποίο μου είπε εμένα εχθές είναι ότι είμαστε ευτυχείς, είμαστε χαρούμενοι. Και μακάρι το δικαστικό συμβούλιο να δώσει και να πάμε σε δίκη. Γιατί αν θυμάστε καλά, κύριε Γαβούρη, τον Ιούνιο είχε προσέλθει μετά από ένα εκατοντασέλιδο υπόμνημα που είχαν εκπονήσει εκείνος και οι συνήγοροι του προς τη δικαιοσύνη, είχε έρθει ο ίδιος σε μια μαραθώνια, 8ωρη απολογία, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, τα οποία έλαβε υπόψη η ανακρίτρια και δεν τον έθεσε σε προφυλάκηση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που για τόσο ιδεχθή αδικήματα, τα οποία συνετελέστησαν το 2022, όχι το 2010, 2022 μιλάμε, το καλοκαίρι, στη Χίο και στο Βόλο. Εκεί αφορούν όποιος ξέρει τη δικογραφία το που έχουν συντελεστεί τα δικήματα αυτά και να μην έχει διαταχθεί προφυλάκηση. Η πρόταση λοιπόν του εισαγγελέως ήταν αναμενόμενη, την περιμέναμε, ήταν κάτι το φυσιολογικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το δικαστικό συμβούλιο, έτσι. Και στο δικαστήριο θα αποδειχθούν όλα, θα έρθουν οι 40 μάρτυρες από την πλευρά του πατρός Αντωνίου, θα εμφανιστούν τα χρονοδιαγράμματα με τις κινήσεις του, ότι δεν ήταν καν στη δομή της Πογωνιάνης και της Χίου όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι τον κατηγορούν ότι ασέλγησε σε βάρος του με αυτόν τον ιδεχθή τρόπο. Οπότε νομίζω ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος ήταν σαφής εχθές στις δηλώσεις τις οποίες έκανε, είναι ξεκάθαρος, είμαστε χαρούμενοι, η σκευωρία που κατά τον ίδιο είναι όλο αυτό το ζήτημα, θα καταπέσει και θα φανεί η πραγματικότητα. Και μη σας κάνει απορία το εξής. Εδώ τα λέγαμε. Σε αυτή την εκπομπή εμείς τα βγάλαμε πρώτοι. Τι είχε γίνει μερικές μέρες πρωτού? Δεν τα συνδυάζω, είναι δύο άσχετα πράγματα. Όμως προκαλούν μια αίσθηση. Λίγες μέρες πριν είχαμε πει ότι η παπαδιά, η σύζυγος του πατρός Αντωνίου, μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους της ΑΜΚΕ, που είναι η Κιβωτός του κόσμου, όρισε δικό της διοικητικό συμβούλιο με βάση το δικαίωμα από τους δύο νόμους. Και έβαλε προϊστάμενο επικεφαλής τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη. Αυτή είναι η εξέλιξη η αρχική και χθες είχαμε βεβαίως την εξέλιξη την άλλη. Είναι δύο ζητήματα άσχετα, όμως επειδή τρέχουν τρεις υποθέσεις για το θέμα της Κιβωτού. Η μία έχει να κάνει με τις ασέλγειες, η έτερη έχει να κάνει με τα οικονομικά, που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ακόμα. Και η τρίτη είχε να κάνει με το θέμα διοικήσεως που του πήραν το κουμπί με βάση τις καταγγελίες κάποιων παιδιών το 22. Θα δούμε ανατροπές σε κάποια σκέλη και άλλες ανατροπές σε άλλα σκέλη αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα. Άρα μιλάμε εδώ πέρα τώρα για μια μεγάλη έτσι, και περίεργη εξέλιξη σε όλη αυτή την υπόθεση.
Είναι στενάχωρο να ακούς ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήταν τόσα χρόνια στο πλευρό αδύναμων παιδιών να κατηγορείται σήμερα για σέλγη ανήλικο. Είναι στενάχωρο, τι να σου πω, σου δημιουργεί μόνο θλίψη αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ο ίδιος δηλαδή υποστηρίζει ότι είναι αθώος, σωστά. Από την πρώτη στιγμή. Αλλά έχει πει επίσης ότι εγώ θα συγχωρήσω ακόμα και τους κατηγόρους. Μάλιστα. Μπορείς να μας θυμίσεις λίγο για αυτά τα παιδιά τα οποία έκαναν την καταγγελία. Και τι ακριβώς σου είχαν πει. Τροφίμους στις δομές της Κιβωτού του κόσμου. Ναι. Οι οποίοι ο 18χρονος ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοντά στο πλευρό του πατρός Αντωνίου. Ήταν το δεξί του χέρι. Τον βοηθούσε, τον στήριζε. Ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος έχει βοηθήσει και έχει βγει μπροστά στο παρελθόν σε κάποιες εμπλοκές που είχε το παιδί αυτό με τον νόμο και μπήκε μπροστά αψηφώντας οποιοδήποτε κίνδυνο κοινωνικής κατακραυγής και υποστήριξε το παιδί όσο οφείλει να πράττει ένας ποιμένας. Γιατί ο πατήρ Αντώνιος πάνω απ' όλα είναι ποιμήν, είναι ιερεύς και εν συνεχεία είναι άνθρωπος και κοσμικός. Και στο δικαστήριο, κύριε Καμπούρη, θα προσέλθει με τα άμφια τα ιερατικά. Γιατί ακούω πολλές φωνές που λένε να τα βγάλει. Είναι ιερεύς του κυρίου και με αυτά θα προσέλθει, με αυτά θα δικαστεί, με αυτά θα δει τους φυσικούς του δικαστές και τους κατηγόρους του στα μάτια. Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, κατά τον πατήρ Αντώνιο πάντα, εμείς δεν υιοθετούμε ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά, είναι συκοφάντες, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο λόγο και δόλο. Είναι τοποθετημένοι από κάποιον άνθρωπο που ήταν στην Κιβωτό και απελήθη το 2017, μια συγκεκριμένη γυναίκα δηλαδή, την οποία απέλησε ο πατήρ Αντώνιος, και κρίνει ότι εκείνη είναι αυτή που έχει παρασύρει με κίνητρα άλλα και με ίσως υλικά ανταλλάγματα, ίσως ενδεχομένως να έχει παραπλανήσει τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους με δόλο και με στόχο, ίσως την εντεκδίκηση. Αυτά όμως είναι υποθέσεις οι οποίες θα αποδειχθούν με στοιχεία απτά στις δικαστικές αίθουσες. Μάλιστα. Είναι πάντως σοκαριστικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται. Ευχόμαστε ειλικρινά να είναι ψέματα αυτά. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Και ξέρετε γιατί πρέπει να είναι ψέματα. Όχι, εμείς δεν λέμε ότι είναι ψέματα. Ευχόμαστε δεν είναι ψέματα. Αυτό, μακάρι ευχόμαστε να είναι ψέματα, όπως ακριβώς γιατί το λέτε. Αλλιώς, γιατί αλλιώς ισοπεδώνονται τα πάντα. Και υποβαθμίζεται το έργο της Κιβωτού του κόσμου, η οποία δυστυχώς με όλα αυτά, ένα χρόνο τώρα, είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Έχουν μειωθεί κατά 70% οι χορηγίες. Έχουν αποχωρήσει. Δεν είναι το θέμα χορηγίες, είναι το θέμα εδώ πέρα. Είναι μην έχουν γίνει αυτά τα έκτροπα, να μην έχουν γίνει αυτά τα εγκλήματα. Γιατί αν έχει κάνει τέτοια εγκλήματα ο πατέρας Αντώνιος, θα πρέπει να μπει ισόβια, δυσισόβια μέσα. Να μην ξαναδεί το φως του ηλίου. Εάν έχει κάνει αυτά τα εγκλήματα. Εάν είναι αθώος για όλα αυτά, θα πρέπει αυτοί που το κατηγορήσανε να βγουν και να του ζητήσουν συγγνώμη. Ακριβώς. Και δεν θα και ξέρετε κάτι, σας είπα ότι στο. Και το κράτος επίσης που πήρε τις αποφάσεις που πήρε. Αλλά εάν είναι ένοχος, να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Και πρέπει να πούμε ότι στο σκέλος, ειδικά με το θέμα των αποδείξεων για το ζήτημα της κακομεταχείρισης παιδιών, που αν θυμάστε κάποια κανάλια εμφανίζανε κάποια ντεκόρ ως κλουβιά, ουδέποτε απεδείχθη εν της πράγματι. Εδώ τώρα μιλάμε για ακόμα χειρότερο, εδώ μιλάμε για σέλγη ανηλίκων, χειρότερο και από τα κλουβιά για τα οποία αναφέρεις. Τον οργανισμό του τον πήρανε με βάση της καταγγελίας. Μιλάμε για σέλγη ανηλίκων.